Το χωριό μας, το δωμένικο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, έχει μια ιστορία μακραίωνη. Ξεκινάει από την εποχή της, του Ομήρου και της τρίας, όπου συμμετείχε στο κοινό των Περεβών και άνθρωποι μας είχαν βρεθεί και στον πόλεμο της Τρίας. Αργότερα, μέσα στη μακραίων ιστορία του, ήταν η πρώτη έδρα της Επισκοπής Δομενίκου και Λασόνας, η οποία διατηρεί και το όνομα αυτό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μέσα στο χωριό μας να υπάρχουν πάρα πολλά πολύ αξιόλογα βυζαντινά ε, μνημεία, οι εκκλησίες του χωριού μας, ε, με πολύ μεγάλου κάλου στιχογραφίες όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεωργούλη ο Μικρός, ο Άγιος Βυσαρίωνα, ο Άγιος Αθανάσιος. Υπάρχει ο προφήτης Ηλίας Πάνο, υπάρχει ο Άγιος Αχίλιος, υπάρχει η Παναγία Βριζώστη. Όλα αυτά απορρέουν από το ότι το Δομένικο ήταν η πρώτη έδρα της Επισκοπής Δομένικου. Όμως στην ιστορία του, μέσα στο πέρασμα των χρόνων, όταν ήρθε η κατοχή, έμελε να, να γραφτεί ε, με, με, αίμα η ιστορία του Δομενίκου. Οι κάτοικοι του Δομενίκου θυσιάστηκαν για τη λευτεριά της πατρίδας μας όταν στις 16 Φλεβάρι του 1943 τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής μετά από μια συμπλοκή που έγινε με τον Ιταλικό στρατό από ομάδα ανταρτών σχετικά κοντά στο χωριό στη θέση Μαυρίτσα αντί όπως όφυλαν να κυνηγήσουν τους αντάρτες που είχαν εμπλακεί και να βρεθούν σε μάχη με αυτούς ήρθαν, περικύκλωσαν το χωριό, ήρθαν ενισχύσεις του στρατού από Ελασσόνα και από Λάρισα και αεροπορικές ενισχύσεις. Μάζεψαν όλους τους άντρες και τις γυναίκες όλο τον πληθυσμό του χωριού στο κέντρο και αργότερα χώρισαν τα γυναικόπαιδα κοιτώντα του στα δόντια, ποιο ήταν μεγάλο, για να κρίνουν την ηλικία από του άντρε. Εκτέλεσαν με ονομαστική κατάσταση που ο τότε δοσίλογος πρόεδρο του χωριού, διορισμένος από του Ιταλού, ο Χώτο, του είχε δώσει, καταγγέλνοντας ότι αυτοί ήταν δίθεν συνεργάτε των ανταρτών. Αυτού λοιπόν του πρώτου του εκτέλεσαν στη θέση Μαυρίτσα.